Πάμε προς το παρόν να αλλάξουμε θέμα όμως, κυρίες και κύριοι. Με ανακοίνωσή της, η Εισαγγελία του Αριουπάγου γνωστοποίησε σήμερα την ολοκλήρωση της έρευνας για την υπόθεση των υποκλοπών. Συνδεόμαστε με την Έλενα Γαλάρη και τον Χρήστο Τσιγουρή. Έλενα, η προκαταρκτική ολοκληρώθηκε μετά από 2 χρόνια έρευνας για το Predator και τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ. Ποια είναι τα βασικά αποτελέσματα? Ναι, Μίνα, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης, ο οποίος διενεργούσε την έρευνα, έκρινε ότι πρέπει η υπόθεση των υποκλοπών να τεθεί στο αρχείο με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για το σκέλος που αφορά στην ΕΥΠ. Καθώς από την έρευνα της δικαιοσύνης, η οποία σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ήταν εξαντλητική, δεν προέκυψε ουδεμία σχέση της ΕΥΠ με το κακόβουλο λογισμικό Predator, το οποίο υπήρχαν καταγγελίες για τις παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων, δημοσιογράφων, κρατικών λειτουργών. Αντιθέτως, έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής για 4 πρόσωπα, οι οποίοι είχαν εκληθεί, είχαν καταθέσει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ως ύποπτοι. Πρόκειται για 4 πρόσωπα που ήταν εκπρόσωποι από τις εταιρείες. Για εκείνους λοιπόν υπάρχει απόφαση ότι θα παραπεμφθούν απευθείας στο ακροατήριο, απευθείας σε δίκη, για το αδίκημα, για το πλημέλημα του απορρίτου των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Είναι σε βαθμό πλημελήματος, διότι εδώ υπερισχύει ο νόμος του 2019, καθώς από εδώ και στο εξής το συγκεκριμένο αδίκημα Μίνα διώκεται σε βαθμό κακουργήματος. Να σας πω ότι 40 μάρτυρες κατέθεσαν στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργούσε ο κύριος Ζήσης, με εντολή της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Δεκάδες ήταν τα αίτημα δικαστικής συνδρομής που απαντήθηκαν. Yeah. 300 σελίδες ήταν το πόρισμα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το οποίο παραδόθηκε στην ανώτατη εισαγγελική λειτουργό. Έλενα Γαλάρη, να σε ευχαριστήσω πολύ.